Η αποκωδικοποίηση του κυπριακού DNA φέρνει στο φως κληρονομικές παθήσεις, σύμφωνα με τον καθηγητή γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθυντή του Κέντρου Αριστείας Biobank CY, Κωνσταντίνο Δέλτα. Σε διάλεξη στη Λάρνακα, ο κ. Δέλτα ανέφερε ότι υπάρχουν περιοχές με συχνότητες νευροπαθειών σημαντικά μεγαλύτερες συγκριτικά με άλλους πληθυσμούς, όπου η νόσος προέρχεται από κάποιον μακρινό κοινό πρόγονο για να αρχίσει. Τέτοιες περιοχές είναι η Πάφος και χωριά της Μεσαωρίας. Ο Κωνσταντίνος Δέλτας παρουσίασε στοιχεία της έρευνας του κυρίως σε θέματα κληρονομικών ασθενειών που εντοπίστηκαν ανάμεσα στον κυπριακό πληθυσμό τα τελευταία 30 χρόνια.